Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι καταφέρονται, προσπαθούν να βρουν νομικά να βρουν το δίκαιό τους, κύριε Φραγκάκη. Υπάρχει πολίτης ο οποίος θα κινηθεί κατά της πολιτικής προστασίας των δημάρχων, της περιφέρειας, γιατί θέλει να βρει το δίκαιο. Είναι αρκετοί αυτοί οι πολίτες. Και έχουμε, κυρία Φραγκάκη, τον πρώτο δικηγόρο που αναλαμβάνει την πρώτη μήνυση στην ουσία από κατοίκου του Θεσσαλικού. Από τη Φαρκαδόνα. Είναι ο κύριος Γιώργος Μπαρτζόκης, δικηγόρος κατοίκου Φαρκαδόνας. Καλημέρα σας, κύριε Μπαρτζόκη. Καλημέρα, κύριε Μπαρτζόκη. Παιδιά, μας ακούτε από πάνω. Καλημέρα σας. Κάνω τον γύρο της Ελλάδος. Γύρω μέσω Σκοτάνη, Τρικάλων. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν είναι ανοιχτά τα διόδια που λένε στην Πιερία, στο Αιγίνιο. Δεν είναι. Δυστυχώς τα πληρώνει ο κόσμος, ακόμη και τώρα. Α, και αυτό που καταγγέλλεται είναι σημαντικό. Βεβαίως. Και να... Φτιάξτε τον ήχο, σας παρακαλώ, Κυριάκο, τον ήχο. Ο Δήμος Τεμπών έχει κοπεί στη μέση. Οι μισοί δηλαδή που είναι από τη Λάρισα μπορούν να πάνε στην πόλη, οι άλλοι μισοί πρέπει να κάνουν το γύρο της Ελλάδος για να πάνε στη Λάρισα. Μάλιστα. Και κύριε Μπαρτζόκη. Η ελληνική είναι στην κατάσταση που είναι. Η μήνυση τώρα σε τι αφορά, κύριε Μπαρτζόκη. Έλαβα την εξοδότηση από κατοίκους της Φαρκαδόνας. Δεν είναι ένας, είναι ομάδα κατοίκων. Είναι πολύ, είναι πολύ. Έχουμε 30 περίπου κατοίκους. 30 κατοίκους. Και ως μάλιστα μάρτυρες. Κατηγορούνε, προσέξτε, κατηγορούνε κάποιους οι οποίοι πήγανε και χτύπησαν το ανάγχωμα του ΕΝΙΠΕΑ σε δύο σημεία. Υπάρχουν αντίστοιχες φωτογραφίες που θα δώσουμε στις δικαστικές αρχές. Τώρα ερευνείται ποιος έχει πάει σε αυτές τις δύο περιοχές, ποιος έδωσε την εντολή. Το πιο πιθανό, εδώ μιλάμε για μια, θα έλεγα, επικοινωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί της περιοχής, την οποία ερευνούμε κι εμείς σε ποιο βαθμό εμπλέκεται. Εδώ, για να καταλάβει ο κόσμος, προσέξτε. Μάλιστα. Υπάρχει μία φημολογία ότι ανοίγοντας αυτά τα φράγματα προστατεύτηκαν πόλεις, αλλά το νερό του υπερχυλισμένου ποταμού διοχετεύτηκε στα χωριά. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοούμε. Μάλιστα. Και μάλιστα δεν έγινε μόνο σε αυτή την περιοχή. Έγινε δυστυχώς και στο φράγμα της γειτόνης, στη Λάρισα. Αυτό που μας λέγανε, Μαρία. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μπαρτζόκη, οι 30 που θα εκπροσωπήσετε εσείς τώρα, έχουν υποστεί τι είδους ζημιές? Έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους, έχουν χάσει καλλιέργειες? Για τι κατηγορίες μιλάμε? Η περιοχή της Φαρκαδόνας έχει καταστραφούν όλα τα σπίτια. Το νερό ήταν 30 μέτρα. Υπάρχει ένας επαγγελματίας που έχει συνεργείο αυτοκινήτων. Καταστράφηκαν όλα τα μηχανήματά του αξίας εκατομμυρίων. Και γενικά το χωριό της Φαρκαδόνας δεν πρόκειται να ξανακατοικηθεί τα επόμενα, θα έλεγα, 1-2 χρόνια. Μας είναι λέτε, πάρα πολύ το νερό. Μας λέτε ότι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής καταφέρονται και εναντίον της πολιτικής προστασίας. Βεβαίως, κοιτάξτε, βγήκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας, που μπορείτε να τον καλέσετε μετά, και είπε ευθαρσός ότι δεν σπάσανε κανένα φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ. Εμείς θα τον βάλουμε ως μάρτυρα να κληθεί, να μας πει. Εάν δόθηκε εντολή από το Δήμο Καρδίτσας ή το Δήμο Παλαμά ή δεν γνωρίζω ποιο Δήμο εκεί πέρα της περιοχής, να πάνε σκαπτικά μηχανήματα να αποσυμφορήσουν το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ. Εσείς είπατε ότι έχετε φωτογραφίες γι' αυτό που απεικονίζουν, υπάρχουν δηλαδή ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες από δύο σπασμένα σημεία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Συνέχισαν το εγκληματικό τους, γιατί εδώ η διαδικασία του ελέγχου έπρεπε να γίνει από τον κύριο Κικίλια, την πολιτική προστασία. Άφησαν, ακούστε τώρα το σημαντικότερο, άφησαν κατοίκους, κοινοτάρχες, δεν ξέρω τι είναι, στη Φαλάνη Λάρισας, να πάνε να χτυπήσουν το φράγμα της γειτόνης. Αυτό επισήμως... Αυτό πλημμύρισε η Εθνική Οδός. Προσέξτε τώρα, προσέξτε, κύριε Μπαρτζόκη. Αυτό επισήμως διαψεύδεται από το κράτος. Όχι. Τι λέει το κράτος, σας λέω τι λένε. Προσέξτε. Σας λέω τι λένε. Μετά την πρώτη μήνυση που κάνουμε, βγήκε ο κύριος αγοραστός και λέει να ελέγξουμε ποιοι πήγαν και χτύπησαν το φράγμα της γειτόνης. Άρα το δέχεται. Άρα το δέχεται. Υπάρχει βίντεο που φαίνεται ο Κοινοτάκης Φαλάνης ή ξέρω εγώ ποιος. Για να καταλάβει ο κόσμος πάντως, να επαναλάβουμε. Εσείς λέτε και ότι έχετε και αποδεικτικά στοιχεία ότι ανοίγοντας τα φράγματα, το νερό μπορεί να προστάτευσε τις πόλεις, την Καρδίτσα, αλλά τη Λάρισα, τα χωριά. Αλλά το νερό αυτό πλημμύρισε δεκάδες χωριά. Αυτό δεν λέτε?
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν γνωρίζουν κάποιοι κύριοι εδώ τοπικά την ιστορία της αρχαίας Θεσσαλίας, θα έλεγα ότι αυτό που βλέπουμε στη Θεσσαλία τώρα είναι να ξυπνήσει η αρχαία λίμνη, η οποία ήταν κάτω υπόγεια της περιοχής, ας πούμε, της Γυρτώνης, και με το που σπάει το φράγμα αυτοί οι κύριοι, τα νερά ενώθηκαν με την Κάρνα. Δηλαδή λέτε ότι κάποιοι, για να το πούμε απλά, κύριε Μπαρτζόκη. Αυτό το νερό δεν είναι της βροχής. Αυτό είναι που ξύπνησε η αρχαία Θεσσαλία, η αρχαία λίμνη της Θεσσαλίας. Ναι, αλλά αυτό έγινε για να γλιτώσουν τις πόλεις. Κοιτάξτε, για το φράγμα της Γυρτώνης το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί η Γυρτώνη είναι μετά τη Λάρισα, άρα το νερό δεν θα έσουσε τη Λάρισα. Άρα ο στόχος ήταν να γλιτώσουν, λέτε, οι πόλεις. Να γλιτώσουν κάποιοι και να πληγούν κάποιοι άλλοι. Αυτό είπαν οι κύριοι, αυτό είπαν οι κύριοι, και θα λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη. Λοιπόν, κύριε Μπαρτζόκη, ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, είναι σημαντικά όλα αυτά. Πριν σας απαλλάξουμε...